στην Ευγενία Μανολίδου, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Άμα σου πούμε όχι, δεν θα πάμε. Γιατί. Ψιλοφέρνει γουρέμ λίγο η Μανολίδου όταν τα παίρνει. Λόγω του μαλλιού. Όχι. Όταν νευριάζει και με αυτά που λέει. Όλα τα παίρνει στο κρανίο. Εννοώ κι εγώ τώρα, γιατί μάλλον σε περίοδο χουρέμ την πετύχαμε για την Ευγενία Μανολίδου, η οποία σε συνέντευξή τη στο περιοδικό OK δηλώνει ότι στο πρωινό μου δεν καταλάβανε το χιούμορ μου. Άντε πάλι. Θυμάστε που είχε δηλώσει. Κάνει χιούμορ η Ευγενία Μανολίδου και γυρίζει από εκεί. Υπάρχουν και αυτέ τι στιγμέ. Είχε δηλώσει καλεσμένη στο Θέμη Γιοργαντά, αν θυμάστε, σε εκείνο το bad good πώ το κάνει. Ναι. Είχε δηλώσει ότι αυτό που πρέπει να ξεκουραστεί από την ελληνική τηλεόραση είναι σίγουρα ο Γιώργος Λιάγκας. Ναι. Αυτό είχε πει η Ευγενία Μανολίδου. Ότι θέλει να πάει σπίτι του ο Γιώργος Λιάγκας. Και μετά θύμωσε ο Γιώργος Λιάγκας. Μπράβο, τι και λέει. Βγαίνει μελάνη, σιγά με τον Νιάξ. Και λέει, πάει σπίτι χαρακτηριστικά. Εδώ πάει η αμπάνια στον αστέρα και τα κολλήσει. Ότι είχε απόλυτα χιουμοριστική διάθεση και από ό,τι έμαθα ότι στο πρωινό μου του πείραξε πολύ αυτό. Για να δούμε τι είπα ακριβώς. Φαντάζομαι θα κλαίνε εκεί στο πρωινό μου. Με μαύρο δάκρυ. Θυμήθηκαν τα παλιά τους. Αυτή η πλευρά της τηλεόρασης ειλικρινά δεν με αφορά και δεν έγινα ποτέ κομμάτι της. Λυπάμαι πολύ για αυτούς που υπονόησαν κάτι τέτοιο, αν και είμαι σίγουρη ότι δεν το εννοούσαν. Απλά το έκαναν για να γίνει θόρυβος και για κανέναν άλλο λόγο. Αν δεν ήθελα να γίνει ντόρος, δεν θα έπαιζαν τη συνέντευξη που έδωσα στο Θέμη και το θέμα δεν θα έπαιρνε τη διάσταση που πήρε. Αν θεωρούσαν πραγματικά ότι εγώ το έκανα για διαφημιστικούς λόγους, θα κοιτούσαν να το θάψουν και δεν θα το ξανάκουγε ποτέ κανείς. Αυτό ξέρετε γιατί το λέει. Γιατί εννοεί, ναι. Σήμερα στο πρωινό μου, σχολιάζοντας τότε τη δήλωση, είχαν πει ότι την κακομοίρα θέλει να διαφημίσει τις συναυλίες της. Και όταν είπε ότι θυμήθηκαν τα παλιά. Εννοεί ότι επειδή κάποτε η Φέις Κορδά και ο Γιώργος Λιάγκας λόγω Star έλεγαν ειδήσεις πιο lifestyle, είχαν πιο ψυχαγωγικές εκπομπές. Θυμήθηκαν τα παλιά τώρα και ναι, αλλά να σου πω κάτι. Με αυτή τη δήλωση Ευγενίας Μανολίδου, συγχωρέστε με, αλλά αυτό που εγώ αισθάνομαι είναι ότι. Ακόμα κι αν η πρώτη δήλωση ήταν με χιούμορ, δεν το αντιμετώπισε συνέχεια με χιούμορ. Άρα αυτό δεν είναι χιούμορ. Γιατί όταν κάνεις μια πλάκα και θες να το πάρει όλο στην πλάκα, συνεχίζεις και κάνεις την πλάκα. Γιατί εδώ δείχνει ενοχλημένη. Ναι, αλλά μπορεί να ενοχλήθηκε με αυτά που σχολίασε μετά ο Λιάγκας και η Φέη. Ναι, όταν λες κάποιον κακομοίρα, την κακομοίρα. Ναι, αλλά αυτή το ξεκίνησε όμως και είπε: θέλω να πάει στο σπίτι του ρε παιδιά. Αργά έρχεται κάποιο και μου λέει: φύγει πάνω στο σπίτι σου. Γιατί. Ναι, αλλά τη ρώτησε ο Θέμης. Και αυτή ό,τι τη ρωτάει ο Θέμης πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι είναι Καμίλα και ναι, δεν ξεχνάει. Ναι, παιδί μου, αυτό είναι το point της ερώτησης, να έχει απάντηση. Δεν έχει ερώτηση. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είναι τυχαία το όνομα του Γιώργου Λιάγκα, η Ευγενία Μανολίδου στην ερώτηση ποιος θέλει να πάει σπίτι. Όχι, ρε παιδιά, πάντως δεν ήταν ρητορικό το ερώτημα για να μην απαντήσει. Τη λέει ποιος είναι από την τηλεόραση να πάει σπίτι του, ποιο να πει. Την Ελένη Μενεγάκη, την Φέη Κορδά, οποιοδήποτε κι αν είναι. Άμα θες να αποφύγεις την απάντηση και να μην ανοίξει. Και αν δεν απαντάει στο Θέμη, να πάει στα κομμάτια. Στο δημοσιογράφο εδώ του περιοδικού, γιατί απάντησε και δίνει. Και απάντησε και χουρεμικά. Και χουρεμικά. Θα σταθεί στο δίκιο και δεν το βρίσκει. Α το δει, δεν μπορώ σήμερα. Έχω... Σε μένα θα το πει. Πάρτε μου την Ευγενία στο τηλέφωνο. Και αν το σηκώσει.